Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, ετοιμαστείτε μαζί μου. Είναι Σάββατο, είναι περίπου μεσημέρι και το απόγευμα θα πάω για μια βολτίτσα. Έχω πολύ χρόνο μπροστά μου και λέω, αντί να καθίσω να ετοιμαστώ και να με αυτό μόνη μου, θα ανοίξω την κάμερα και θα το κάνω εδώ μαζί σας. Οπότε, πάρε καφέ και πάμε να διορθώσουμε αυτή τη φάτσα εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα πάρα πολύ βασικά. Θα χρησιμοποιήσω το μισελένα ράκι από Ομόρφια με ένα δισκόντι μακιγιάζ και θα πάρω τα τελευταία υπολείμματα που έχει αφήσει τον ντεμακιγιάζ μου. Να έχουμε μια πολύ καθαρή βάση για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας φέρω και λίγο πιο κοντά για να προχωρήσουμε στο μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω με primer και σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσω κλασικό primer που έχουμε συνηθίσει. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ γενικά και με ξηρά λαδάκια προσώπου, γιατί έχω ξηρή επιδερμίδα, το λέω ίσως σε κάθε βίντεο. Ειδικά όταν έχω να κάνω με πάρα πολύ matte foundation, τα οποία παρόλο που δεν είναι για μένα, τα προτιμώ πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ λοιπόν ξηρά λαδάκια προσώπου γιατί νιώθω ότι κάνουν καλύτερο πάντρεμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα χρησιμοποιήσω από Cougar το Dragon's Fruit and Hyaluronic Acid. Είναι αυτό εδώ πέρα το μαγικό μπουκαλάκι. Είναι ένα λαδάκι πάρα πολύ λεπτόρευστο. Θα χρησιμοποιήσω λίγο, το ζεστάνω λίγο στα χέρια μου και θα το χρησιμοποιήσω σε όλο μου το πρόσωπο. Και παιδιά, παρόλο που είναι λαδάκι, αφήνει το τέλειο κολλώδες εφέ και δεν είναι καθόλου σχεδόν λιπαρό. Είναι σαν να έχεις βάλει την υδατική σου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Και σήμερα το χρειάζομαι γιατί θα χρησιμοποιήσω ένα foundation το οποίο το υπεραγαπώ, αλλά στη δική μου περίπτωση δουλεύει μόνο με τόσο ενυδατικά primers, παύλα, λαδάκια. Σήμερα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου Conceal and Define από Makeup Revolution. Έχει έρθει πλέον αυτή η εποχή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι μονίμως, είναι φιασμένος ο καιρός, έχει λίγο κρυουλάκι και γενικά απολαμβάνω πάρα πολύ το χειμώνα, είμαι παιδί του χειμώνα, αν είχα την ευκαιρία και την δυνατότητα. Δεν θα έμενα στην Ελλάδα που είναι γενικά μια ηλιόλουστη χώρα. Θα έμενα σε μια χώρα η οποία έχει αυτή τη μουνταμάρα, τη μούχλα, την πρόστιχη. Γιατί ο καθένας έχει τη διαταραχούλα του και εγώ προσωπικά έχω αυτή τη διαταραχή. Μου αρέσει πάρα πολύ το κρύο. Θα περάσει τη βάση μου και θα συνεχίσω με κονσίλερ. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γλιτώσω, θα τα ανοίξω αυτό. Καθώς αυτό δεν ξέρω αν θα μου βγάλει τώρα ποσότητα, μου τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το αντίστοιχο Conceal and Define από την Makeup Revolution, το concealer το έχω στην απόχρωση σε 1. Μπα, δεν το γλιτώνω, θα ανοίξω το καινούριο. Και θα πρέπει να είμαι και πάρα πολύ γρήγορη γιατί το συγκεκριμένο στεγνώνει και πάρα πολύ εύκολα. Για να κάνω blending αυτό το concealer θα περάσω στο Dewy Glow Fixing Spray από την εταιρεία Catrice, το οποίο έχει μέσα αρκετή γλυκερίνη και θα με βοηθήσει στο να μπλεντάρει καλύτερα το concealer στα μάτια μου. Τώρα τι να σας πω για αυτό το κονσίλερ, είναι ένα όνειρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης οι απόψεις διήστανται για το συγκεκριμένο, εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει πολύ ωραία διάρκεια. Είναι αρκετά στεγνό, οπότε προτείνω ίσως να το χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που το κάνω αυτή τη στιγμή εγώ, δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα fixing spray το οποίο να έχει μέσα αρκετή γλυκερίνη προκειμένου να γίνει και πιο εύκολο το blending γιατί έχει την τάση να στεγνώνει, όπως επίσης να του δώσει και λίγο ενυδατικό στοιχείο προκειμένου να μην σας κάνει έτσι σκληρές γραμμές κάτω από την περιοχή των ματιών. Περνάω κατευθείαν σε σετάρισμα, θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου Innisfree No Sebum Mineral Powder. Είναι μια τέλεια πούδρα για να σετάρει την περιοχή κάτω από τα μάτια, να σετάρει γενικά λεπτές γραμμές προκειμένου να μην σου δημιουργήσει έτσι έντονα βαθουλώματα στη διάρκεια της ημέρας. Θα είμαι πάρα πολύ φιδωλή όμως, γιατί δεν θέλω να κάνω ένα πολύ βαρύ κέικι αποτέλεσμα. Ξεκινάω λοιπόν αρκετά ήπια, ίσα ίσα να απορροφήσει την έξτρα λιπαρότητα που έχει το κονσιλέρ, αν και αυτό το κονσιλέρ είναι αρκετά σταθερό από μόνο του. Με τη συγκεκριμένη λοιπόν πούδρα σέταρα κούτελο και κάτω από την περιοχή των ματιών, όμως για το υπόλοιπο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω μια δεύτερη πούδρα, η οποία είναι η Shimmer Powder από την εταιρεία Skin Food. Αυτή λοιπόν έχει μια τέλεια παστέλ, μπεζό, ανοιχτόχρωμη τέλος πάντων απόχρωση. Θα πάρω ένα μεγάλο πινέλο πούδρας και θα ξεκινήσω σιγά σιγά να πάρω και την τελευταία λιπαρότητα που ίσως έχει το πρόσωπό μου, να το κάνω λίγο πιο σταθερό. Η συγκεκριμένη λοιπόν πούδρα καταρχάς έχει ένα τέλειο άρωμα, τέλειο άρωμα. Και δεύτερον μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει την επιδερμίδα μου ελαφρώς λαμπερή. Πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα προϊόντα θα χρησιμοποιήσω ξανά το Primer Fine Dewy Glow Fixing Spray, το οποίο θα μου επαναφέρει τη ζωντάνια στο πρόσωπο. Πηγαίνω και με πάρα πολύ ελεύθερες κινήσεις και ταμπονάρω να εισχωρήσει το σπρέι αυτό
στο δέρμα μου και να ενώσει τις πούδρες με τα υγρά προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Αυτή τη τεχνική την κάνω κάθε φορά που βάφομαι τελευταία, καθώς νιώθω ότι έχει μια πολύ καλύτερη απόδοση και το μακιγιάζ μου, αλλά και ότι διαρκεί πάρα πολύ, γιατί κάπως ενώνονται όλα τα προϊόντα μεταξύ τους. Γενικά τα fixing spray μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή μέσα στη διάρκεια του μακιγιάζ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένετε να κλειδώσετε το μακιγιάζ στο τέλος. Μπορείτε γενικά να τα χρησιμοποιήσετε όποτε νιώθετε την ανάγκη να δέσετε κάποιο προϊόν μεταξύ άλλων. Θα προχωρήσω σε φρύδια, θα χρησιμοποιήσω το Twist and Shape από την εταιρεία W7. Και ολοκλήρωσα τα φρύδια με εκτός κάμερας, γιατί τσάπα θα ξοδέψουμε μπαταρία. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα μάτια. Έχω μία παλέτα που θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο θα το κάνουμε πρώτη εντυπώση σήμερα, καθώς τα υπόλοιπα τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Η παλέτα λοιπόν στην οποία αναφέρομαι είναι η Imagination από Makeup Revolution. Είχα την Imagination, την παλέτα προσώπου που έχει μέσα τα highlighters, τα bronzers και τα λοιπά, σας την έχω ξαναδείξει. Την έφερε το Beauty Stop και την παρήγγειλα αμέσως και συνδυαστικά πήρα και την παλέτα contouring που έχει η Makeup Revolution. Τη συγκεκριμένη την είχα, την έχω βασικά ακόμη αλλά θα την πετάξω, καθώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια παλέτα που δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πράγμα. Είναι η καλύτερη και πιο οικονομική παλέτα contouring που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Κοιτάξτε λίγο αποχρώσεις εδώ, θα τρελαθώ, πεθαίνω, λιώνω, σβήνω, χάνομαι. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι αποχρώσεις. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, αλλά μάλλον θα κάνω κάτι έτσι λίγο soft. Δεν ξέρω τι θα χρησιμοποιήσω. Περάσω στην απόχρωση Too Nice, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Και θα τη χρησιμοποιήσω ως μεταβατικό χρώμα. Ξεκινάω λοιπόν στα γνωστά σημεία, λίγο πιο πάνω από το καπάκι του ματιού, με κυκλικές κινήσεις. Για το κινητό βλέφαρο θα χρησιμοποιήσω την Loving Life, η οποία είναι αυτή εδώ, είναι λίγο μια πιο ανοιχτή ροδακινή απόχρωση. Θα σετάρω το υπόλοιπο μου μάτι με αυτήν. Τώρα θα περάσω στην απόχρωση Mills, η οποία είναι αυτή εδώ. Έτσι τώρα μου ήρθε. Και θα αρχίσω να χτίζω κεντρικά στο μάτι. Τώρα μου ήρθε μία έμπνευση να κάνουμε κάτι σε κροκί, το οποίο δεν ξέρω αν το έχω ξανατολμήσει γενικά σαν χρώμα. Προσπαθώ να θυμηθώ τα tutorials που έχω κάνει και γενικά τα μακιγιάζ μου. Καταρχάς πόσο ωραία γράφει. Κοιτάξτε πόσο έντονο είναι. Συγκλονίζομαι. Wow. Γράφει πάρα πολύ έντονα, είμαι τρομερά χαρούμενη. Παίρνω το blending πινέλο χωρίς να έχω βάλει χρώμα και ξεκινάω να φέρνω λίγο τα τελειώματα πιο πάνω για να υπάρχει ένα φυσικό σβήσιμο. Για τη γωνία του ματιού μου θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Λίμο, είναι μια μαύρη απόχρωση. Καταρχάς εκτιμώ πάρα πολύ όσες παλέτες βάζουν μέσα μαύρο. Θεωρώ το μαύρο είναι το πιο βασικό χρώμα που πρέπει να έχει μια παλέτα για να θεωρείται ολοκληρωμένη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σιγά σιγά να χτίζω την εξωτερική γωνία, με τα βοναριστές κινήσεις δουλεύω κυρίως. Soft glam δεν το λες, θα το πεις πολύ έντονο, θα δούμε βέβαια πώς θα προκύψει. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Honey Bee, η οποία είναι κάτω από την πολύ πιο έντονη κροκή προς το πορτοκαλί που χρησιμοποιήσαμε, αυτή είναι λίγο τώρα μια πιο παστέλ και θα τη χρησιμοποιήσω στην εσωτερική γωνία. Και ελαφρώς θα τη φέρω λίγο πιο μέσα για να σβήσει με το άλλο χρώμα, το οποίο τώρα λογικά δεν θα γίνει πολύ αισθητό που ξεκινάει πιο. Θέλω να κάνω λίγο εδώ πέρα ένα τύπο cut crease, δεν ξέρω με ποια σκιά, φοβάμαι μήπως το καταστρέψω. Νομίζω πως θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση You Know, που είναι αυτή εδώ. Και ο Θεός βοηθός. Βουτάω λοιπόν στο πινελάκι και πάω εδώ, τσούκου τσούκου, να σκουρίνω. Μ' αρέσει. Μπλεντάρονται πάρα πολύ ωραίες σκιές, πολύ χαίρομαι. Μου έχει βγει κυριολεκτικά τόσο αβίαστα. Μπράβο. Έφτιαξα και το άλλο το μάτι και θα συνεχίσω τώρα στο κάτω μέρος του ματιού. Θα πάρω πάλι τη μαύρη απόχρωση και θα ενώσω το πάνω κομμάτι του ματιού με το κάτω.
Μιλάω πάρα πολύ ώρα και δεν ξέρω πού ακριβώς σταμάτησε η κάμερα, οπότε καλό κακού θα τα ξαναπώ. Έχω χρησιμοποιήσει για μάσκαρα προς το παρόν μία στρώση από την Extra Extra. Αυτή μου την έστειλε το Beauty Stop μαζί με την παραγγελία μου και κραγιονάκια. Θα σας τα δείξω στη συνέχεια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η μάσκαρα έχει... το σπούλι της είναι έτσι, έχει πολύ πολύ μικρά δοντάκια και βοηθάνε πάρα πολύ στο μάκρος. Αυτή λοιπόν είναι μία στρώση. Και αυτό που κάνω τώρα είναι να περιμένω να στεγνώσει λίγο η μάσκαρα. Θα εφαρμόσω μολύβι για να το κάνω λίγο πιο έντονο το μακιγιάζ μου και στη συνέχεια θα εφαρμόσω δεύτερη στρώση μάσκαρα, μπορεί και τρίτη. Και έλεγα πριν σταματήσει η κάμερα να γράψει ότι όταν συνήθως χρησιμοποιώ ψεύτικες βλεφαρίδες μένω στη μία στρώση. Αν όμως έχω σκοπό να μην χρησιμοποιήσω, βάζω 2 και 3 στρώσεις μάσκαρα. Γενικά βάζω πολύ μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου γιατί θέλω να φαίνονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Πού είναι καλά ένα μαύρο μολύβι? Για μαύρο μολύβι θα χρησιμοποιήσω από LA Girl το Glide Gel Liner, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Θα το εφαρμόσω μέσα εδώ στο πάνω μέρος του ματιού και κάτω στο waterline. Θα το βάλω μόνο στην αρχή. Θα το σταματήσω περίπου εδώ, δηλαδή στα 2 τρίτα του ματιού. Δεν θα το φέρω πάρα πολύ μέσα γιατί θέλω να το σβήσω στην εσωτερική γωνία. Και θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι να ξεκινήσω λίγο να κάνω εδώ πέρα σβήσιμο. Θα ενισχύσω λίγο με το κροκί εδώ πέρα για να το κάνω λίγο πιο έντονο, γιατί τώρα μου σβήστηκε λίγο με το blending. Επανέρχομαι με τη μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω 2-3 στρώσεις για να μπορέσω να τις κάνω λίγο πιο μεγάλες τις βλεφαρίδες μου. Η μάσκαρα αυτή μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, δίνει πολύ ωραίο μήκος και είναι και πάρα πολύ καλή για τις κάτω βλεφαρίδες γιατί είναι κοντά τα δοντάκια της και δεν υπάρχει περίπτωση να λερωθείς. Το θεωρώ αρκετά τολμηρό για τα γούστα μου, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Επίσης ναι, θα βγω κανονικότατα σήμερα έξω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Angel, είναι η πιο ανοιχτόχρωμη σήμερα που υπάρχει στην παλέτα και θα την εφαρμόσω λίγο σε αυτό το σημείο και θα βάλω και λίγο εδώ, αν και δεν θέλω γενικά να το κάνω πολύ λαμπερό. Μου άρεσε πάρα πολύ πως εξελίχθηκε εντελώς matt το μακιγιάζ μου. Θα προχωρήσω στο υπόλοιπο πρόσωπο, εννοείται πως θα δουλέψουμε με την Ultra Contour. Τι να σας πω για αυτή την παλέτα, πραγματικά σπάνια θα το πω, αλλά πρέπει να την έχεις, δηλαδή είναι τόσο καλή αυτή η παλέτα. Περιέχει λοιπόν αυτές τις αποχρώσεις, έχει bronzers και αυτό το καταπληκτικό ψυχρό για να κάνεις τα κοψίματά σου, μου αρέσει πάρα πολύ, τουλάχιστον βολεύει πάρα πολύ στις πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Έχει δύο πούδρες, έχει αυτό το οποίο είναι κάτι σαν sheer πούδρα, είναι λίγο γυαλιστερή και δύο highlighters μπόμπες. Θα ξεκινήσω με αυτή την απόχρωση όπου θα κάνω τα κοψίματάκια μου σε αυτό το σημείο. Και τώρα τι να σας πω για απόδοση, για blending, τρομερό blending, τρομερή απόδοση, τέλεια χρώματα. Όπως σας έλεγα και στο Instagram, είναι από τα προϊόντα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να αγοράζω. Ποτέ. Λοιπόν, παίρνοντας ένα λίγο πιο fluffy πινελάκι, ειδικό για bronzer, θα πάρω πολύ πολύ φιδωλά αυτήν την απόχρωση, γενικά επειδή έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση, να είστε λίγο προσεκτικές. Τεινάζω λοιπόν πάρα πολύ καλά και κάνω λίγο πιο γενικευμένο πέρασμα για να μπορέσω να ζεστάνω εδώ τα μήλα. Για ρούς θα χρησιμοποιήσω από την Life's a Peach παλέτα και αυτή μου την έστειλε το Beauty Stop μαζί με την παραγγελία μου. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις, είναι η παλέτα προσώπου όχι των σκιών. Λοιπόν, περιέχει 1, 2, 3, οι 3 κεντρικές αποχρώσεις είναι ρούς και οι ακριανές είναι σήμερι ρουζάκια. Θα χρησιμοποιήσω το πινέλο βεντάλια μου και θα πάω, νομίζω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ η απόχρωση Melba για σήμερα, η οποία είναι μια πολύ ωραία ροδακινό κοραλοκάτι. Νομίζω ότι δεν θα πήγαινε να βάλω ροζάκι σήμερα, αν και προτιμώ γενικά τα ροζ ρουζ. Πιστεύω ότι έκανα καλή επιλογή με το ρουζ, προσωπικά μου δεν είναι πολύ ωραία. Πείτε μου όμως και εσείς τι θα βάζατε, άμα βάζετε το ίδιο. Θα επιστρέψω στην παλέτα Ultra Contour για να πάρω αυτήν την απόχρωση, ένα καταπληκτικό highlighter, δεν χρειάζεται... Βασικά δεν χρειάζεται. Να σας πω τίποτα, θα το δείτε. Okay. Καλύτερα highlighters που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Α, ενημερωτικά να σας πω ότι το συγκεκριμένο είναι αρκετά σήμερι. Από μακριά μπορεί να φαίνεται αυτό τη σιγρή εμφάνιση που λέω, όμως από κοντά είναι σήμερι, καρασήμερι και είναι πάρα πολύ έντονο. Very, very good. Και έφτασε η ώρα να περάσω σε κραγιονάκι.
Έχω επιλέξει να δοκιμάσω το Kiss Ink Matte Kisser από την εταιρεία W7 στην απόχρωση Forever and Ever. Για μολυβάκι θα χρησιμοποιήσω από NYX Sweat το Matte Lip Liner στην απόχρωση Free Spirit. Χρησιμοποιώ λίγο για περίγραμμα το Eyebrow Pencil στο νούμερο 08 από την εταιρεία Beauty Loop για να μου σκουρίνει λίγο το περίγραμμα. Και στο κέντρο θα χρησιμοποιήσω την Stack on You απόχρωση, γιατί θεωρώ ότι πορτοκαλίζει αρκετά ώστε να τη χρησιμοποιήσω στο κέντρο. Και να το δάχτυλο λίγο να απλωθεί. Τελευταίο βήμα είναι να κάνουμε ένα ωραίο πέρασμα με setting spray. Θα χρησιμοποιήσω από Milani το Make It Last, υπεραγαπημένο προϊόν και τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα δυστυχώς, γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε άμα σας άρεσε το μακιγιάζ. Προσωπικά μου άρεσε, γιατί δεν με έχω συνηθίσει με τέτοια χρώματα και χάρηκα πάρα πολύ που τόλμησα κάτι έτσι πολύ έξτρα, για μένα πάντα, καθώς αυτό το κροκί είναι λίγο δύσκολο χρώμα, θεωρώ ότι έγινε ωραίο πάντρεμα. Ίσως δεν πάει τόσο με το μαλλί μου, γιατί το έχω ένα πολύ δεσμευτικό χρώμα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με χαλάει αυτό που βλέπω στο καθρέφτη. Θα κλείσω εδώ το βίντεο, δυστυχώς δεν θα σας δείξω τι θα φορέσω κτλ. Γιατί τελείωσα τελικά πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζα και δεν θα ντυθώ άμεσα, ούτε θα ετοιμαστώ. Μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αγγίξω το μακιγιάζ μου, θα είμαι έτοιμη. Το μόνο που θα έχω να αγχωθώ είναι τι θα φορέσω. Και ελπίζω να κάνω γρηγορότερα αυτή τη φορά, γιατί πάντα, μα πάντα, με μαλώνει το αγόρι μου και έχει δίκιο, γιατί κάνω πάρα μα πάρα πολύ ώρα. Τουλάχιστον γλιτώσαμε την ώρα του μακιγιάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι αντέξατε έως το τέλος. Γράψτε μου από κάτω ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Θα το πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου.